Για το τρίτο δημοτικό, πολλά έχουν υποθεί και μέσα στα συμβούλια, αλλά πολλά έχουν υποθεί και από τους γονείς με το δίκιο τους και από την κοινωνία. Θέλω να ξέρετε ότι η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής, και νομίζω αυτό είναι γνωστό σε όλους, είναι να φτιαχτεί, και γι' αυτό έχουμε βγάλει και τον διαγωνισμό, κάτι το οποίο καμία προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αν δεν κάνω λάθος, δεν το έχει πράξει, όσο και να θέλανε, μείνανε στα λόγια. Εμείς βγάλαμε το διαγωνισμό, ο οποίος διαγωνισμός είναι 950.000 ευρώ για το τρίτο δημοτικό. Τον βγάλαμε στον αέρα το διαγωνισμό, ψηφίστηκε η μελέτη από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει ολοκληρωθεί η φάση του διαγωνισμού και κατά ένα στάδιο μάλλον πριν την υπογραφή της σύμβασης, για να μην κουράσουμε ορολογίες οι οποίες δεν τις γνωρίζουν και οι συμπολίτες μας, ένα στάδιο πριν να υπογράψουμε τη σύμβαση, έγινε μία προσφυγή, μία ένσταση από έναν εργολάβο και αυτή η διαδικασία πήγε πίσω περίπου 6 με 8 μήνες. Γιατί έπρεπε να πάει η απόφαση αυτή και η ένσταση να εκδικαστεί από κάποια δικαστήρια, από κάποιες αρχές μάλλον στην Αθήνα, έπρεπε να πάρθουν νέες αποφάσεις για την συμμόρφωση της απόφασης που έβγαλε η Αθήνα και τελικά αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, στάλθηκε το πρακτικό με το οποίο είναι ένα βήμα πριν την υπογραφή, το νέο πρακτικό, όπως μας είπε η αρμόδια αρχή στην Αθήνα, στάλθηκε για να περάσει, στάλθηκε στο Προμηθειών για να περάσει από Δημοτική Επιτροπή πλέον, γιατί άλλαξε, δεν υπάρχει οικονομική, από Δημοτική Επιτροπή πλέον, ούτως ώστε να κατακυρωθεί ο ανάδοχος για να πάμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο θα είναι η υπογραφή της σύμβασης. Αυτό πρακτικά σε χρόνους τι σημαίνει? Περνάει λοιπόν από την Επιτροπή, στην επόμενη συνεδρίαση, περνάει από την Επιτροπή το πρακτικό κατακύρωσης, καλούμε τον ανάδοχο να φέρει κάποια δικαιολογητικά, γιατί έτσι ορίζει η νομοθεσία. Σε αυτά λοιπόν τα δικαιολογητικά που θα φέρει ο ανάδοχος, υπάρχουν 10 μέρες προθεσμία από τους λοιπούς ενδιαφερόμενους, από τους λοιπούς συμμετέχοντες, να κάνουν μία ένσταση. Και πάλι, δυστυχώς αυτή είναι η διαδικασία και πρέπει να ακολουθηθεί. Εάν λοιπόν γίνει ένσταση, θα ακολουθηθεί πάλι αυτή η διαδικασία που σας περιέγραψα πριν, στην Αθήνα, δικηγόροι κτλ. Εάν δεν γίνει ένσταση, τότε θα προχωρήσει η διαδικασία και θεωρώ ότι τον Απρίλιο περίπου θα είμαστε σε θέση να υπογράψουμε τη σύμβαση για το τρίτο δημοτικό. Που αυτό τι σημαίνει, πότε θα μπορούν οι μαθητές που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στο φροντιστήριο του κ. Βάτζη Νικολάου να επιστρέψουν? Πρακτικά δεν μπορώ να σας δώσω χρόνους, γιατί ξέρετε, είναι και λίγο περίεργο με τους εργολάβους, πιέζουμε όσο μπορούμε, έχουμε μπει σε μια άλλη λογική πλέον με τους εργολάβους. Δηλαδή θα είμαστε πολύ πιο πιεστικοί από ότι υπήρξε η διαδικασία, δηλαδή το προηγούμενο διάστημα. Αυτή είναι η δική μου η φιλοσοφία. Συνεπώς, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 4 μήνες. Όλοι ευχόμαστε από τη στιγμή που θα υπογράψουμε σε 4 μήνες μέσα να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Αυτό θα προσπαθήσω και θα κυνηγήσω και εγώ. Τώρα, εάν γίνει κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, εάν υπάρχει ας πούμε μια κακοκαιρία η οποία δεν μπορεί να δει και δεν μπορούν να γίνουν κάποιες εργασίες, τότε όπως καταλαβαίνετε αναγκαστικά θα πάει λίγο πίσω η διαδικασία και οι εργασίες, αλλά η λογική μου είναι όσο να τηρηθεί όσο πιο σφιχτά γίνεται το χρονοδιάγραμμα των 4 μηνών.